Η τελευταία εβδομάδα, θα έλεγα, κατέστησε σαφές ότι υπήρχε μία αντιπαράθεση στα πλαίσια των συζητήσεων τις οποίες είχαμε στα πλαίσια του Συμβουλίου και της Συνόδου Κορυφής. Καταλάβαμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το σταυροδρόμι αυτό λέει τι θα γίνει. Υπάρχει μια επικοδομητική εξέλιξη όσον αφορά την ευρωζώνη και το ευρωνόμισμα, ή αυτή τη στιγμή κάτι καταρακώνεται, πάβει να υπάρχει, δεν μπορούμε να το σώσουμε. Αυτή ήταν ακριβώς το θέμα το οποίο μας απασχόλησε. Και ήταν αυτό ακριβώς το οποίο είπα και σήμερα όταν άρχισε η Σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Είπα ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία είμαστε σε θέση να πάρουμε μία απόφαση είναι πολύ σημαντικά, διότι δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αφορά μόνο ένα κράτος ή ένα μέρος της Ευρωζώνης, αλλά αφορά όλους. Μία τέτοια συμπίκνωση του χρόνου είναι σπάνια και εδώ πρέπει να λάβουμε αποφάσεις, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες θα έχουν άμεσες επιπτώσεις και θα εμφανιστούν οι επιπτώσεις αυτές. Είναι σπάνια αυτή τη στιγμή συμπίκνωση χρόνου, επαναλαμβάνω, του θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι τόσο σημαντικό, θα έλεγα τόσο κομβικό, όσο αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα το βράδυ. Τα περισσότερα κράτη-μέλη και τα περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι θα ήθελαν η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα να παραμείνει στον χώρο της Ευρωζώνης. Αυτό είναι γνωστό. Είναι επίσης γνωστό ότι και το Συμβούλιο, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού τουλάχιστον, το πιστεύει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, πολλοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα ήταν καλό η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη. Οι οποίοι θεωρούν ότι το Brexit δεν είναι πια ρίσκο, δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η οποία κινείται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει μια άλλη γνώμη. Πιστεύει ότι το Brexit δεν είναι εναλλακτική λύση και δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε και ένα Brexit το οποίο θα γίνει μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να είναι αυτό η λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι η δυνατότητα της Ελλάδος να αναλάβει τις ευθύνες της και το χρέος πάνω απ' όλα, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα η ανάληψη συζητήσεων γύρω από ένα τρίτο πρόγραμμα, διότι όπως ξέρετε αν αποφασίσει σήμερα η Σύνοδος Κορυφής να αρχίσουν συζητήσεις για ένα τρίτο πρόγραμμα, τότε μόνο θα μπορέσει να υπάρξει μία δυνατότητα χρηματοδότησης για την Ελλάδα. Αλλιώς τις επόμενες μέρες οι καταστροφές τις οποίες θα δούμε και θα αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα θα είναι τεράστιες. Γι' αυτό και παρακάλεσα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων λίγο πριν να το αναλάβουν αυτό πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις που είπανε ναι, αλλά θα έπρεπε το Eurogroup να ξαναδεί τα νέα συμπεράσματα στα οποία έχουμε φτάσει. Θα είχε καλό να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι το καλύτερο. Έχουμε φτάσει σε κάποια συμβιβαστική λύση και πρόταση. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει διάθεση συμβασμού. Βέβαια, όταν μιλάμε για συμβιβασμούς, θα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει συμβιβασμούς. Αυτό είναι σαφές. Εδώ θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από ποια θα είναι η στάση και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πάνω απ' όλα της ελληνικής κυβέρνησης τις επόμενες μέρες. Εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά και είναι πολλά τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Περαίνοντας και πριν απαντήσω στις ερωτήσεις σας, πρέπει να σας πω, κανένας μας δεν είχε προβλέψει ότι υπήρχε περίπτωση να βρεθεί κανείς μπροστά σε ένα τέτοιο πρόβλημα ή δίλημα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει επιλύσεως. Όχι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι μια πολιτική δύναμη, μια ισχύ, μια υπόσταση η οποία μπορεί να λύσει τα δικά της προβλήματα. Πρώτον, και δεύτερον, μπορεί να αποδείξει ότι μπορεί καταρχάς να λύσει ένα πρόβλημα προς τα μέσα, οπότε πραγματικά να καταδείξει το ειδικό της βάρος προς τα έξω και το ειδικό της βάρος όσον αφορά τη διεθνή πολιτική. Επίσης, μας ενδιαφέρει ότι έχουμε τη μοίρα εκατομμυρίων Ελλήνων, η οποία εξαρτώνται από αυτή την απόφαση. Άρα, ναι, ευθύνονται για πάρα πολλά η ελληνική κυβέρνηση, αλλά ευθύνονται για πάρα πολλά επίσης και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Παρακαλώ, ο κύριος Γιούρεκ, εδώ, μπροστά.
Καλημέρα από τη Σουάρ. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι μία από τις εναλλακτικές, ένα από τα θέματα που έχουν τεθεί υπό συζήτηση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προταθεί στις ελληνικές αρχές για να ανοίξουν τις διαπραγματεύσεις για ένα τρίτο πρόγραμμα, μία από τις προϋποθέσεις είναι οι δύο ιδέες που προτάθηκαν από τον Γερμανό αντιπρόσωπο, τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος σε ένα άτυπο επίσημο έγγραφο που πλέον είναι γνωστό όλων, έθεσε δύο ιδέες. Το προσωρινό exit, το οποίο αναφέρεται, και μια άλλη ιδέα που ήταν η δημιουργία ενός ταμείου, στο οποίο θα έπρεπε να μεταβιβαστούν ενεργητικά αξίας σε 50 δις ευρώ της Ελλάδος, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εχέγγυο για την αποπληρωμή του χρέους. Και στο έγγραφο αυτό ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών θεωρεί ότι αυτό θα ήταν μια σφής που θα μπορούσαν να πείσουν τους βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία για να αποδεχθούν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι σκέψεις σας για την ιδέα αυτή, που αν θέλετε προέρχεται από τη Γερμανία. Η ιδέα τέτοιου ταμείου δεν είναι ιδέα του Τρόνιαν στη Γερμανία, ίσως είναι παρενθερής, αλλά ήταν μια ιδέα του Jean-Claude Juncker στα πλαίσια του πρώτου προγράμματος που υπεγράφει. Ο Juncker είχε εισάγει την ιδέα εκείνη. Χρηματοοικονομικά, δηλαδή στοιχεία ενεργητικού από τις ιδιωτικοποίησεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Ήταν μια ιδέα στο πρώτο πρόγραμμα, αξίας 50 δις. Αν θέλετε, η αξία η οποία τίθεται είναι ένα νούμερο, είναι ένα μέγεθος. Αλλά αν συζητήσουμε το στοιχείο αυτό, την ιδέα αυτή, δεν πρέπει καταρχάς να συζητήσουμε και να επικεντρωθούμε σε οικονομικά μεγέθη, αλλά να συζητήσουμε καταρχάς την αρχή. Την ιδέα δηλαδή του να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο για να σταθεροποιήσουμε την δυνατότητα διαχείρισης του ελληνικού χρέους θέτει εκ των προτέρων το θέμα της, του εφικτού, αλλά και το θέμα του κεκτημένου, αν θέλετε, επί τη βάση του ταμείου αυτού. Νομίζω ότι δεν μπορούμε τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος να δοθούν στα χέρια κάποιων τρίτων. Η Ελλάδα ίδια δεν νομίζω ότι είναι εχθρική στην ιδέα, αλλά το θέμα σε ποιον ανήκει το ταμείο αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος για το ταμείο αυτό, ποιος το ελέγχει, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί σήμερα το βράδυ. Τώρα, τα 50 δις, ξέρετε ότι είναι εκτός συζήτησης σαν οικονομικό στοιχείο, αλλά η αρχή αυτή καθ' αυτή δεν είναι κακή ιδέα και απορρίψιμη, και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε ή θα μπορούσαμε να βρούμε σήμερα το βράδυ μια λύση για την δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου. Αλλά επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, η σύγκριση που έγινε σε σχέση με αυτό την επανένωση των δύο Γερμανιών με τη δημιουργία ενός αντίστοιχου ταμείου περιουσιακά στοιχεία της Ανατολικής Γερμανίας δεν ήταν μια ιδέα που προήλθε από τη Γερμανία. Η Γερμανία σε συγκεκριμένη περίπτωση προέρχεται από το Jean-Claude Juncker εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, αυτό το έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης, το non-paper, αν θέλετε πώς το χαρακτηρίσετε, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω ποιος το κυκλοφόρησε, δεν μπορώ να σας πω πού προέρχεται. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει ένα στοιχείο προσωρινού Brexit, προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, αλλά με μια προαίρεση, μια προϋπόθεση να το αποδεχθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν το αποδέχεται, άρα δεν χρειάζεται καν να επιμένουμε και να το συζητάμε το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Η καγκελάριος κυρία Μέρκελ είπε ότι δεν θα δεχθεί ένα συμβιβασμό πάση θυσία και ο κύριος Ολόν είπε ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του ώστε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αυτό δεν είναι ένα βάρος, ένα άχθος για την γερμανογαλλική φιλία? Νομίζω ότι η Γαλλία και η Γερμανία τη στιγμή αυτή με ένα πολύ επικοδομητικό τρόπο προσπαθούν να βρουν μια κοινή λύση.
είναι η εντύπωση την οποία έχω και από τις συζητήσεις με την κυρία Καγκελάριο και με τον πρόεδρο κύριο Λόν. Έχω την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές καταλαβαίνουν την ανάγκη συμβιβασμού και ευρέσεως μιας λύσεως. Αλλά να σας πω και κάτι με ιδιαίτερη σαφήνεια. Στο σημείο αυτό, η μία πιθανή κοινή γαλλογερμανική λύση είναι μόνο ένα σκέλος του προβλήματος και της λύσεως αυτού, αλλά είναι μόνο ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει μια σειρά από κοινοβούλια τα οποία θα πρέπει να υπερψηφίσουν, να αποδεχθούν, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το επηρεάσει η γαλλογερμανική θέση άποψη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου η γαλλογερμανική θέση θα παίξει ένα κομβικό ρόλο, ναι, αλλά δεν είναι το μοναδικό το οποίο θα πρέξει σήμερα το βράδυ μια λύση. Χρειαζόμαστε καταρχάς και την Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να συμπλέψει εμπροκειμένου. Και χωρίς αμφιβολία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο ή στο σύνολό της θα προσέξει πάρα πολύ ώστε να υπάρξει μια κοινή γραμμή Γερμανίας-Γαλλίας. Αυτό ναι. Το επόμενο ερώτημα, παρακαλώ, εσείς. Κύριε Σούλτς. Για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων λέγεται ότι δεν πρέπει να ταπεινωθεί πλέον η Ελλάδα. Δεν έχετε την εντύπωση ότι έχουμε ταπεινώσει κατά πολύ την Ελλάδα? Απάντηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε την ταπείνωση της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Απαντώντας και στο συνάδελφό σας από την εφημερίδα ΣΟΑ, στο ερώτημα δηλαδή που ετέθη περί του ταμείου, σε ποιον θα ανήκει αυτό το ταμείο, ποιος θα έχει την ευθύνη για τον εθνικό πλούτο της χώρας, προφανώς αυτό αποτελεί ένα στοιχείο εθνικής κυριαρχίας και που θα έπλητε πολύ βαθιά την εθνική υπερηφάνεια και πρέπει να γίνει σεβαστή. Ηλία Σεκαντάρης από τον Αλφα. Η Ελλάδα υπέβαλε χρηματοοικονομική πρόταση, αλλά έχει και την πολιτική εντολή από το Κοινοβούλιο να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για τρίτο πρόγραμμα. Τώρα φαίνεται όμως ότι είστε αντιμέτωποι με έναν πολύ σκληρό τείχο προαπαιτούμενων και όλα αυτά σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα καλό επικοδομητικό περιβάλλον για την δημιουργία και την επαναδόμηση εμπιστοσύνης? Όπως είπα από την αρχή, υπάρχουν δύο πλευρές. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε προτάσεις που είναι εξαιρετικά παρεμφερείς με τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί από τον πρόεδρο Juncker στο πέρας της φάσης του δεύτερου προγράμματος, πριν την εκπνοή του δηλαδή. Είναι προς έκπληξή μου δηλαδή, έκπληξη δική μου και πολλών συναδέλφων, που οι προτάσεις αυτές που υπευλήθησαν στην ελληνική κυβέρνηση απερίφθησαν μετά Βελγινίας και τώρα επανυποβάλλονται. Αυτό ίσως εξηγεί πολλά από τα ερωτήματα τα οποία ανεδίθησαν, τα οποία ετέθησαν και που προκάλεσαν πολύ μεγάλη έκπληξη στις όλες τις εξελίξεις. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι οτιδήποτε υποβάλλεται τώρα θα πρέπει να λάβει υπόψη δύο στοιχεία. Αφενός μεν την ικανότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί, την βούληση της Ελλάδας να ανταποκριθεί, και αφετέρου την ετοιμότητα άλλων κρατών μελών της Ευρωζώνης να λάβουν υπόψη την πολύ ιδιαίτερη δραματική κατάσταση στην Ελλάδα. Να βρεθεί κάποια ισορροπία, χωρίς δηλαδή να ζητούνται υπερβολικά πολλά, ναι, αλλά ταυτόχρονα να εκπληρωθούν αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί με ένα δεσμευτικό τρόπο. Και αυτό πρέπει να εκπληρωθεί. Άρα δηλαδή είναι μια ισορροπία που πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές. Να μην υπερεπιμείνουμε στις απαιτήσεις, ίσως κατά κάποιο τρόπο κάτι πρέπει να μειωθεί, αλλά από την άλλη να ενισχυθεί και να καταδειχθεί η ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδώσει. Και αυτό θα πρέπει να τύχει εγγύησης από την Ισπανική τηλεόραση. Δύο ερωτήσεις. Την πρώτη σχετικά με το ταμείο, κύριε Πρόεδρε, το ταμείο το οποίο συζητήσαμε. Εγγύηση δηλαδή για το νέο δάνειο από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό θα είναι το ταμείο αυτό. Ο έλεγχος όμως θα παραμένει στις ελληνικές αρχές. Και το δεύτερο, η διαπραγμάτευση αυτού του δανείου. Θεωρείτε ότι η διάρκεια του νέου δανεισμού
που έρχεται αντιμέτωπη η ελληνική κυβέρνηση, αιτιολογείται σήμερα? Ξεκινώ με το δεύτερο ερώτημά σας. Είναι ετερογενείς οι αντιδράσεις? Υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι άκαμπτες στο θέμα αυτό, σε ό,τι αφορά ένα νέο δανεισμό, άλλες που επιδεικνύουν περισσότερο πνεύμα συνεργασίας? Χώρες που δείχνουν πολύ μεγαλύτερη κατανόηση προς την ελληνική κατάσταση. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης θέλουν να την κρατήσουν στην Ευρωζώνη. Η συζήτηση όμως πάνω στις διαφορετικές εναλλακτικές του πώς μπορούν να οργανωθούν, πώς μπορεί να οργανωθεί ένα τρίτο πρόγραμμα βοήθειας, είναι ακαθόδες και απηχεί διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορώ όμως να σας πω ότι δεν είμαστε αυστηροί απέναντι στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ αυστηροί και κάποιοι άλλοι όχι. Είναι ετερογενής, αν θέλετε, η προσέγγιση σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή με τη σύγκληση της Συνόδου Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, σήμερα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που θα είναι ικανοποιητικός για όλους, και για την Ελλάδα και για τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν, όπως λέει η καγκελάριος Μέρκελ πάντα. Θα πρέπει όλοι να μπορέσουν να συμβιώσουν. Το πρώτο σας ερώτημα, επαναλαμβάνω, και το είπα και στο συνάδελφος προηγουμένως από την εφημερίδα Soir, σε αυτό το ταμείο θέλουμε να μεταβιβάσουμε τα ενεργητικά από τις ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποιήσεις σημαίνει μεταφορά ή, αν θέλετε, εκποίηση ενός τμήματος του εθνικού πλούτου. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά τα χρήματα σε ένα ταμείο που δεν θα ανήκει στην Ελλάδα, ως προϊόν ρευστοποίησης, δηλαδή μέρους του εθνικού πλούτου. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση για τους πάντες, αλλά σε όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση του εθνικού χρέους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτήρηση. Και λίγος πολύ το σύνολο των κρατών της Ευρωζώνης το λένε, ότι προκειμένου να υπάρξει εγγύηση απέναντι στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ισχύ του ευρώ, αλλά και από την άλλη την εξασφάλιση της ιδιοκτησίας του ταμείου από την Ελλάδα, πρέπει να βρεθεί κάποια τεχνική φόρμουλα. Τι φόρμουλα, δεν ξέρω. Ίσως οι Υπουργοί Οικονομικών ή και οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων θα πρέπει να το καθορίσουν και να βρουν τη φόρμουλα αυτή. Αλλά από την άλλη, βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι αδιανόητο να εξαιρεθεί από την ιδιοκτησία του ταμείου αυτού η Ελλάδα. Από το Market News International. Διακυβεύεται η Ευρωζώνη σε περίπτωση που καταρρεύσει η ελληνική οικονομία ως απότοκο αυτής της κρίσης? Απάντηση, κατηγορηματικά ναι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι απαντήσατε στην Ισπανίδα συνάδελφο προηγουμένως ότι οι περισσότερες χώρες θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Σημαίνει ότι υπάρχουν και χώρες που δεν τη θέλουν. Ποιες είναι αυτές? Και από την άλλη, αυτή την εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο θέτατε το ερώτημα σε όλο το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά βλέπουμε και την παρουσία σας σε όλες τις συνόδους. Τι κάνετε εσείς ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις με τόσο μεγάλη ένταση που λαμβάνουν χώρα εδώ στις Βρυξέλλες? Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα για το ποιες χώρες είναι εκείνες. Δεν μπορώ να τις κατονομάσω συγκεκριμένα. Αναγνωρίζω το ερώτημά σας βέβαια, γιατί μου επιτρέπει να διευκρινίσω. Δεν θέλω να κατονομάσω τη μία ή την άλλη χώρα που δεν είναι υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, αλλά διαφαίνονται στις απαντήσεις των Υπουργών Οικονομικών κάποιες εγκύτητες σε σχέση με την μία ή την άλλη θέση.
του να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη καταρχήν ή ίσως αντίθετα στην άποψη ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Υπήρξαν τόσα ερωτήματα τα οποία καταδεικνύουν σαφέστατα ποιες χώρες ή αν θέλετε ποιοι υπουργοί οικονομικών εκφράζονται κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Κατά καιρούς υπάρχουν επίσης και κάποιες εκπληκτικές στιγμές όταν ένας υπουργός οικονομικών λέει κάτι και όλοι ερμηνεύουν ότι η χώρα έχει αυτή τη θέση. Όχι, πρωτίστως είναι ο υπουργός οικονομικών που εκφράζει αυτή την άποψη. Ενδεχομένως ο πρωθυπουργός το βράδυ να πει κάτι διαφορετικό. Δεν αποκλείεται αυτό. Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπα στην ολομέλεια αυτό που λέω και εδώ και όπως είπα και στη συνείδητο όπως και αυτά που λέω εδώ στη συνέντευξη τύπου. Βρίσκω ότι η πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης είναι μια πρόοδος στις διαθεσμικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπαμε, ήταν πρώτη φορά που συνέβη στην όλη λογική της συζήτησης της περασμένης Τρίτης στην Ολομέλεια. Βρήκα ότι ήταν φυσιολογικό μετά τη συζήτηση που έλαβε χώρα μεταξύ των θεσμών και της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν τόσο έντονη η συζήτηση εκεί, τόσο ορατή επίσης και αισθητή απέναντι σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που δεν θα είχε νόημα να μην προσκληθεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως προσώπου του Προέδρου, στην αντίστοιχη εδώ Σύνοδο Κορυφής. Κύριε Πρόεδρε, παραστήκατε, αναφέρατε και επιμείνατε στο να υπάρξει συμφωνία σήμερα το βράδυ. Από την άλλη κυκλοφορεί και η άποψη ότι πέρασε μια εβδομάδα, αλλά εντωμεταξύ εξακολουθούμε να ζητούμε από τους Έλληνες μια σειρά νόμων, μεταρρυθμίσεις, κατεπίγουσες και που in extremis θα πρέπει να τις υλοποιήσουν εν ώψη της 20ης Ιουλίου που είναι καταληκτήριος προθεσμία για καταβολή δόσης χρεωστούμενων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η συμφωνία σήμερα? Κοιτάξτε, λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα, ναι, που είναι πολύ πιο έντονη, θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμό σήμερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει, αλλά καλύτερα να υπάρξει σήμερα συμβιβασμός παρά να παραμεθεί στις ρωμαϊκές καλένδες το θέμα. Κύριε Σούλτς, την επόμενη εβδομάδα πιθανόν ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να ξαναμιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, διακόπτη. Όχι, λέει ο κύριος Σούλτς. Συγγνώμη, αλλά παρακαλώ επαναλάβετε το ερώτημά σας. Είναι πιθανόν, επαναλαμβάνω, να ξαναπάει ο κύριος Τσίπρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ξαναμιλήσει? Την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Μα είπαν ότι την Τετάρτη θα ήταν στην Ολομέλεια. Τότε ξέρετε κάτι παραπάνω. Πάντως την Τετάρτη το Κοινοβούλιο δεν έχει προβλέψει κάποια Ολομέλεια, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μπορεί, θέλετε να πάει μόνος του να έρθει τη Ολομέλεια? Εγώ θα του δώσω την Ολομέλεια, την αίθουσα, αλλά δεν έχει προβλή. Το ραδιόφωνο της Ολλανδίας, Dutch Radio. Ο κύριος Πιτέλα και ένα μέρος της δικής σας πολιτικής οικογένειας είπε ο κύριος Σόιπλε δεν έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες του. Τον κατηγόρησε ότι οδηγεί την Ελλάδα προς ένα Brexit. Είχε δίκιο? Δεν είμαι εδώ, λέει ο κύριος Σούλτς, για να σχολιάσω το οτιδήποτε λέει ή επί του οποίου τοποθετείται ο οποιοδήποτε. Παρακαλώ εσείς, η τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εάν σας επίεζαν να πείτε μέχρι το 10, με μια σκάλα μέχρι το 10, πώς αντιμετώπισαν οι Έλληνες την κατάσταση και ποια ήταν η βαθμολογία τους τους δίνετε και ποια βαθμολογία θα δίνετε στους Ευρωπαίους? Πολύ ωραίο ερώτημα, λέει ο κύριος Σούλτς. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις είναι πιο δραματικές ανά μπορεί κανείς κάθε φορά να τις βαθμολογεί με αυτόν τον τρόπο, απλώς και μόνο. Ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα.